Λέγε ρε. Τι ήθελες με την ευρυδίκηση Λευκοσία? Ρε κάνε μας τη χάρη που θα σου δώσω και λογαριασμό. Θες να μάθεις τι έγινε, τράβα ρώτα το σύφι. Εγώ απλώς εκτελώ οδηγίες. Σε προειδοποιώ. Μην ξαναπλησιάσεις τη Λευκοσία. Και μην τυχόν πάρω είδηση να βρίσκεσαι κοντά στη Μελίνα. Γιατί θα δεις να γίνονται πράγματα που δεν θα τα περιμένεις. Πες το και στο σύφι. Άντε ρε φλούφλητρα, βγάλε κανένα δυο πανεπιστήμια ακόμα που θα μας απειλήσεις κιόλας. Δεν είμαι αυτό που νομίζεις. Δεν είμαι μόνο αυτό που νομίζεις. Λοιπόν, μίλησα. Και δεν θα μιλήσω δεύτερη φορά. Αχ, όχι. Όχι απόψε, γιαγιά Ανδριανή. Δεν μπορώ. Με έχει πιάσει λίγο το στομάχι μου. Α, συνταξιούχος κυβερνητικός. Και με 2.000 σύνταξη. Ναι, ναι, δυστυχώς δεν μπορώ. Ας ξημερώσει ο Θεός τη μέρα και βλέπουμε πώς θα είμαι αύριο. Ναι, ναι. Εννοείται θα πιω και χαμομήλι. Γεια σας. Γεια σας και ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Συνταξιούχος σου βρήκε τώρα, γιαγιά. Τέλειο. 60 χρονών, νέος άνθρωπος. Βλέπω να σε γυροκομείο, Μανολάκης, μια χαρά. Άσε με, μωρέ. Εγώ κανονικά με το Ματθαίο έπρεπε να είμαι ζευγάρι που ταιριάζουμε σε όλα. Και ηλικιακά, ακόμα και στην αρχοντιά ταιριάζουμε. Ξεκόλα. Αυτός είναι κολλημένος με άλλη. Ενώ ο άλλος, ο Μανολάκης, δεν είναι κολλημένος με τη μάνα του. Ούτε ένα τηλέφωνο δεν με πήρε ο μαμάκιας. Να δεις, αυτός με έχει ήδη ξεχάσει. Με τάραξε πάλι ο Σύφης. Μου πέταξε κάτι υπονοούμενα απίστευτα. Του τύπου? Του τύπου να ρωτήσω, λέει, τον πατέρα μου να μου πει ποιος είναι ο δολοφόνος των γονιών του Αχιλλέα. Μη χειρότερα. Κοίταξε να δεις, ο Σύφης σε αγαπάει με έναν ιδιαίτερο και περίεργο τρόπο. Πάντα θα βρίσκει αφορμές για να έρχεται σε επαφή μαζί σου. Μη τυχόν και του πεις τίποτα του ανθρώπου και τον ταράξεις. Τι λεβέντα άνθρωπος όμως κι αυτός, Θεέ μου. Τι πάθαμε, βρε. Έλα, μπαμπά, όταν ακούσεις το μήνυμά μου, πάρε με ένα τηλέφωνο. Είναι επίγον. Μη τζιμπάς, βρε. Ο Σύφης πάει να σας μπλέξει πάλι. Ο Αχιλλέας. Έλα, αγάπη μου. Όλα καλά εκεί? Ναι, με τη Δάφνη και την Κωνσταντίνα, σπίτι. Γιατί δεν βγαίνετε λιγάκι έξω να σας πάει ο νεκτάριος κάπου? Εντάξει, αγάπη μου, ό,τι θες εσύ. Λοιπόν, εγώ τώρα μόλις έφυγα από το σπίτι του Διαμαντή και πάω να συναντήσω τον Ματθαίο. Να σε πάρω αργότερα για καλή νύχτα. Ναι, εντάξει. Σ' αγαπάω. Αχ, αυτός ο Ρωμαίος. Τι πάθος είναι αυτό. Αχ, κι εγώ ένα τέτοιο γάμο θέλω να κάνω από έρωτα. Ρε παιδιά, αυτό που ο Ματθαίος είναι κολλημένος με την Αναστασία, καρατσικαρισμένο. Όχι, ήταν ανένθετο, σου λέω. Ματθαίο, δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα αυτή τη στιγμή. Να φύγουμε, να γυρίσουμε στην Κύπρο, να δούμε τα πράγματα με αριθμούς και βλέπουμε πώς θα προχωρήσουμε. Το είχα προβλέψει. Ο Διαμαντής κατάφερε να μας φέρει σε δύσκολη θέση. Εννοείται πως αυτός έχει δώσει γραμμή στους δικηγόρους. Ματθαίο, δεν μπορούμε να βρούμε τόσα λεφτά άμεσα. Πρέπει να πουλήσουμε. Και να πουλήσουμε όσο αξίζει. Πρέπει να κερδίσουμε χρόνο, Αχιλλέα. Και καλά με τα επιχειρηματικά, θα πάμε δικαστικώς, μπορούμε να το καθυστερήσουμε. Με τα 2 εκατομμύρια όμως που θέλει, πρέπει να τα βρούμε άμεσα. Προτείνω να πάμε στο 18μήνο που προβλέπεται και από το καταστατικό της εταιρείας. Ο Διαμαντής δεν το εννοεί έτσι. Αν το διαλύσουμε έστω και συνεννοητικά άμεσα, είτε στο 18μήνο, τα λεφτά του τα θέλει εδώ και τώρα. Εγώ θα φύγω για Κύπρο. Δεν βγαίνει κάτι εδώ. Ό,τι είχαμε να πούμε το είπαμε. Του προτείναμε να μας δώσει επίσπτωση χρόνου για να απαντήσουμε και το δέχτηκε. Άστο να κάνουμε μια συνάντηση και σήμερα και βλέπουμε. Κάτσε να πάρω τηλέφωνο. Δεν μου λέτε τίποτα καινούριο, παιδιά. Τι άλλο να πούμε, Διαμαντή, μας έχει στριμώξει. Θα κατεβούμε στην Κύπρο και σε λίγες μέρες θα σου απαντήσουμε. Δεν είσαι υποχωρητικός, Διαμαντή. Δεν είμαι, γιατί εγώ δεν παίζω. Δεν με ενδιαφέρουν τα προσωπικά και οι έρωτες. Η δουλειά είναι δουλειά, έτσι έχω μάθει.
Α, και να το πάμε και ένα βήμα παρακάτω. Ξεχάστε τη συνένεση και τους 18 μήνες. Ή συνεχίζουμε όπως πριν και αφήνουμε στην άκρη όσα υπόθηκαν τις τελευταίες μέρες, ή θα με βρείτε απέναντί σας, με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται. Μας εκβιάζεις. Όχι εντάσεις, Αχιλέα, όχι εντάσεις. Δεν εκβιάζω κανένα. Αμήνομαι όπως θα έκανε κάθε επιχειρηματία στη θέση του. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Εγώ είμαι το θύμα όλων σας. Λοιπόν, σκεφτείτε καλά και αποφασίστε τι θα κάνετε. Σε μια ώρα πετάω. Δεν έχει νόημα να μείνουμε άλλο εδώ. Γυρίζω στην Κύπρο και αν θες έλα. Να σου βγάλω εισιτήριο. Όχι, θα κάτσω ακόμα μια μέρα. Δεν του αλλάζει γνώμη του Διαμαντή Ματθαίο. Έλα να πάμε στην Κύπρο να τα βάλουμε κάτω. Ξέρω τι κάνω, Αχιλέα. Θα μείνω. Έχω να τελειώσω και μια δουλειά. Αυτή η δουλειά έχει να κάνει με την Αναστασία. Ναι. Όλα γυρίζουν γύρω μου τρελά. Όλοι ζητάνε και μου παίρνουνε πολλά. Τόσα προβλήματα γεννιούνται ξαφνικά. Κι εγώ παλεύω να ξεφύγω από όλα αυτά. Σε σένα έρχομαι για να με σώσεις. Μόνο σε σένα που δεν θα με προδώσεις. Κρύψε με στην αγκάλια σου. Κρύψε με μες στα φιλιά. Αναστασία, πού είσαι? Σύφη, ποιανού είναι αυτό το που κάμισο?